Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να πάμε τώρα για να δούμε τι συμβαίνει εκεί με τις κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Κουρμούλης. Καλησπέρα κύριε Κουρμούλη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μετά και από τις συναντήσεις που έγιναν με τον Υπουργό της Παιδείας, κύριε Κουρμούλη? Κοιτάξτε, και με τις συναντήσεις, οι οποίες εδώ τώρα καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω ότι έρχονται πολύ αργά. Μετά από τόσες εβδομάδες κινητοποιήσεων, ας πούμε, και αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία της διαθεσιμότητας, έρχεται μετά να ζητήσει διάλογο για το πώς θα γίνει η κινητικότητα. Αλλά ακόμα και σε αυτό αποτυγχάνει, γιατί επί της ουσίας δεν μας λέει κάτι καινούριο και ούτε προσφέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά, με το ποια θα ήταν η φυσιολογική σε εισαγωγικά εξέλιξη όπως την είχε προκαθορίσει μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης και της πρόσκλησης που έκανε για αυτοαπογραφή. Αυτό που θέλω να πω, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι το πρόβλημα παραμένει όπως ήταν αυτούσιο και κατά συνέπεια παραμένει και η δικιά μας τάση η ίδια, το καμία διαθεσιμότητα, καμία απόλυση να πάρει πίσω την κοινή υπουργική απόφαση, ας πούμε, για να μην φύγει κανένας από το Πανεπιστήμιο. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι και μετά και από όσα, από τις συναντήσεις με τον Υπουργό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουρμούλη, είναι τι ακριβώς συμβαίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χάνονται εξάμηνα, γιατί έχουμε ακούσει για κάτι? Κοιτάξτε, όχι. Αυτή η εικόνα κυρίως αφορά τα πανεπιστήμια της Αθήνας. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, για διάφορους λόγους που δεν ξέρω αν είναι της παρούσης να τους αναλύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι εγγραφές γίνανε και μαθήματα γίνονται, παρόλο που ο αγώνας των εργαζομένων εκεί πέρα κράτησε 7-8 εβδομάδες με απεργία και στη συνέχεια με εναλλαγή με στάσεις εργασίας κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας τέτοιο κίνδυνο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί κυρίως η ενημέρωση που λαμβάνουμε αφορά στην Αθήνα, στα αθηναϊκά ιδρύματα και υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, γι' αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, εσείς κύριε Κουρμούλη, μας είπατε ότι δεν κάνετε πίσω σε ό,τι και αν λέει το Υπουργείο. Ποια είναι λοιπόν η επόμενη κίνησή σας? Η επόμενη κίνηση θα καθοριστεί τη Δευτέρα που έχουμε Γενική Συνέλευση. Σας θυμίζω ότι μέχρι και σήμερα ήμασταν με στάσεις εργασίας. Τη Δευτέρα που θα μπούμε σε Γενική Συνέλευση, επειδή δεν αποφασίζω εγώ, οι εργαζόμενοι αποφασίζουν, το σώμα αποφασίζει. Η πρόταση βέβαια θα είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Κάπως θα πρέπει να συνεχίσουν αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί το πρόβλημα παραμένει. Και εδώ τώρα θα ήθελα να πω μια κουβέντα ακόμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ζήτημα της εργασιακής σχέσης της δικιάς μας, δηλαδή το ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αξιοπρέπεια, επιβίωση κλπ. Είναι πρόβλημα και για το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο συνεχώς συρρυκνώνεται, συνεχώς πέφτει η ποιότητα των σπουδών και η διαθεσιμότητα των διοικητικών είναι ένα επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Τον έχουμε τον κύριο Κουρμούλη. Μας ακούτε, κύριε Κουρμούλη? Σας ακούω. Ωραία, μας ακούτε. Οπότε λοιπόν τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα στην Γενική σας Συνέλευση. Θα τα πούμε λοιπόν τότε, θα μας ενημερώσετε ακριβώς τι θα γίνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως να είμαστε σε τακτική επικοινωνία για να ενημερώνουμε και τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ.